αποχώρηση της αντιπολίτευσης από τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Υποκλοπές. Για παροδία κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η κυρία Σόφια Σακοράφα, αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του Μέρα 25, την οποία έχουμε και την χαρά να την καλωσορίσουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Σακοράφα. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και χαίρομαι πάρα πολύ που άκουσα ένα υπέροχο τραγούδι που είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω. Το είχατε πριν από λίγο. Εμείς σας ευχαριστούμε και να πούμε ότι ήταν εξ αρχής ορατή και σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να υπάρξει συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Και κάπως θα λέγαμε ότι ήταν αναμενόμενη η εξέλιξη. Γιατί τέθηκαν εμπόδια εξ αρχής σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς, όπως το λέτε, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα που συνεδρίασε η Επιτροπή και ξανααποχωρήσαμε όλη η αντιπολίτευση όσον αφορά το θέμα της κλήσης των μαρτύρων, πράγμα που έγινε για τον ίδιο λόγο και χθες, η συμπολίτευση αρνήθηκε να δεχτεί οποιαδήποτε πρόταση κλήσης μάρτυρα που πρότεινε η αντιπολίτευση. Και αυτό νομίζω και εγώ τους το είχα επισημάνει, αλλά όχι μόνο εγώ και όλοι οι συνάδελφοι, ότι είναι μια προσχηματική διαδικασία. Προσπαθούν να τελειώσουν με το θέμα των υποκλοπών σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θεωρούν ότι πρέπει να κληθούν μάρτυρες οι οποίοι θεωρούνται από την τουλάχιστον πλευρά της αντιπολίτευσης σημαντική στο θέμα της επισύνδεσης και των υποκλοπών και του κ. Ανδρουλάκη, αλλά όχι και μόνο του κ. Ανδρουλάκη. Και του κυρίου Κουκάκη και τόσων άλλων οι οποίοι παρακολουθούνται. Πράγμα που έγινε και χθες, αφού τελείωσε η συνεδρίαση. Ο κύριος Πρόεδρος μας είχε νωρίτερα προειδοποιήσει ότι θα κάνουμε προτάσεις εάν θέλουμε να κληθούν και άλλοι μάρτυρες. Mm-hmm. Φυσικά, εμείς είπαμε τους σχετικούς μάρτυρες που θα θέλαμε πάλι. Εμείς σαν κόμμα, σαν Μέρα 25, είπαμε ότι εμένουμε στην αρχική μας κατάσταση. Και βεβαίως μπήκε στο θέμα της υποχωρίας ο εισηγητής της. Την πολίτευση είπε ότι δεν χρειάζεται, διότι όσα ήταν και έπρεπε να ακουστούν στην Επιτροπή ακουστήκαν και άρα είναι εκ του περισσού και επειδή ακριβώς έχουν και την πλειοψηφία, όπως καταλαβαίνετε, φυσικά και δεν κλείθηκε κανείς μάρτυρας. Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια καταφανέστατα προσηματική διαδικασία, αποχωρούμε από τη διαδικασία καταγγέλλοντάς την. Αυτό και έγινε. Αλλά είχαν προηγηθεί και άλλα, κυρία Βουλικά. Είχε προηγηθεί και το γεγονός ότι. Είχαμε καλέσει και έπρεπε, είχε κληθεί μάλλον εκπρόσωπος της εταιρείας, της εμπλεκόμενης εταιρείας της Ιντελέξα. Βεβαίως. Όπου η κυρία Χάμου, η οποία ήταν και η νόμιμη εκπρόσωπος, μας ειδοποίησε με εγγράφος ότι δεν μπορεί να παραστεί στην Επιτροπή και θα ήθελε να τις κάνουμε ερωτήσεις γραπτές. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό. Εγώ τουλάχιστον από την πρώτη στιγμή αντέδρασα. Τους είπαμε ότι πουθενά στο ελληνικό δικαιωτικό σύστημα δεν προβλέπεται έγγραφη κατάθεση σε αρχές που ασκούν ανακριτικό ή ανάλογο έργο, όπως είναι αυτό της Εξεταστικής Επιτροπής και που αναθέθηκε σε βουλευτές αυτό το έργο, να βγει μια τέτοια διαδικασία. Αρνούμεθα να υποβάλουμε οποιαδήποτε έγγραφη ερώτηση στην νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας για να λάβουμε απαντήσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι είναι ανίσχυες, ότι είναι προετοιμασμένες, είναι έγγραφες και που στο κάτω της γραφής, ακόμη και αν υπογράφονται, θα έχουν έναν συντάκτη τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Και επειδή πιστεύουμε ότι. Μα δεν θα υπάρχει και η δυνατότητα ερωτήσεων. Με προλάβατε. Αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτή η διαδικασία είναι μια δυναμική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία ερωτήσεων-απαντήσεων. Δημιουργούνται απορίες. Πρέπει να τις λύνουμε. Πρέπει να ρωτάμε τον μάρτυρα να απαντάει και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν θα συμμετάσχουμε καθόλου σε αυτό. Και οι άλλοι βεβαίως το ίδιο ακριβώς εκ των υστέρων είπανε, ότι δεν μπορούν να δεχτούν. Ο πρόεδρος είπε ότι είναι μια διαδικασία, θα μου επιτρέψετε να πω, η οποία έχει επαναληφθεί. Ήταν την εποχή, στην προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή, αλλά ήταν την εποχή του κορονοϊού, όπου ήταν αδύνατο οι μάρτυρες να βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Αλλά τώρα νομίζω έχουμε και άλλα μέσα που θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε λόγω χρόνου να περιμένουμε και σε έναν εντός ευθέτου χρόνου να έρθει η κυρία Χάμου στην Επιτροπή και να μας να σταθεί απέναντι τέλος πάντων και να απαντήσει τις ερωτήσεις των βουλευτών για να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε τα, ας πούμε, κάποια συμπεράσματα για να μπορέσουμε να κάνουμε την τελική μας έκθεση.
Και το ερώτημα τώρα, κυρία Σακοράφα, είναι τι γίνεται στην συνέχεια. Γιατί το τεράστιο αυτό σκάνδαλο δεν μπορεί να περάσει έτσι αδρόχισποσε για την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι πάρα πολύ σύντομα θα το κλείσουν. Πάρα πολύ σύντομα θα το κλείσουν, διότι κλείθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είναι το τελευταίο πρόσωπο. Από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλο μάτια, κλείθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Η κυρία Λιακούλη, η οποία είναι η ηγήτρια από την πλευρά του Κινήματος Αλλαγής, ζήτησε λίγο περιθώριο χρόνο, γιατί έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι κατάλαβα, μάλλον τη τα έχουν δώσει. Και η Τρίτη, η Τετάρτη, ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει να έρθει στην Επιτροπή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά, με συνοπτικές διαδικασίες, η Επιτροπή κλείνει. Και βεβαίως θα καταστηθούν τα πορίσματα. Η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα θα πει τα δικά της συμπεράσματα. Τα γνωστά. Εντάξει. Ακριβώς. Τα έχουμε ξαναδεί. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτό που εγώ έχω να πω είναι ότι επί 75 ολόκληρες ώρες, σε μια διαδικασία η οποία ήταν εξαντλητική, χάσαμε χρόνο άδικα για μια διαδικασία η οποία δεν έχει νόημα, δεν είχε κανένα νόημα. Δεν είχε ειλικρινά σας το λέω, δεν είχε κανένα νόημα. Αυτή εξάλλου ήταν και η πρόθεση της κυβέρνησης και πραγματικά δεν ξέρω αν ίσως έμεινε κάτι από όλη αυτή την διαδικασία. Νομίζω ότι είναι... ότι αυτή η κυβέρνηση είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει κάθε μέσον έτσι για να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Νομίζω αυτό μόνο μπορεί να βγει από αυτή τη διαδικασία. Από αυτή τη διαδικασία το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς, κατά τη δική μου άποψη. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε σεβασμός στην έννοια της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Τα θέματα που μπήκαν από την αρχή ήταν τα θέματα, παραδείγματος χάρη του απορρίτου, ότι σε μια τέτοια επιτροπή δεν μπορεί να υπάρχει το απόρριτο και δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι είναι οι απολύτως υπεύθυνοι, εκτιστές εώς τους για τέτοιου είδους οργανισμούς, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ΕΕΠ, να επικαλούνται το απόρριτο και να έρχονται σε μια εξεταστική επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από το Κοινοβούλιο, έχει την αρμοδιότητα και από τον κανονισμό της Βουλής και από τον νόμο, έχει ανακριτική. Αρμοδιότητες ανακριτικών αρχών αλλά και εισαγγελέα πλημμυλιωδικών να ενεργεί κάθε αναγκαία κατά την κρίση της έρευνα για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε και όλοι να επικαλούνται το απόρριτο και να μην μπορεί κανείς να πάρει απαντήσεις για τα θέματα τα οποία έχουν πει και τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό. Του πόσο μπορεί κανείς να διατάσει μια επισύνδεση και κυρίως ένα πολιτικό πρόσωπο, στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά και όχι μόνο. Και να επικαλείται θέματα εθνικής ασφάλειας. Διότι τα θέματα εθνικής ασφάλειας, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Τα θέματα εθνικής ασφάλειας αφορούν προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολές της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας, της διεθνούς ειρήνης της χώρας, αμυντικής ικανότητας της χώρας, κρατικών απορρίτων, εγκλήματα κατά των πολιτικών και των πολιτιακών οργάνων, εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος, προσβολές κατά της πολιτιακής εξουσίας, εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης κτλ. Και εδώ δεν είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Σε όλους μας είναι ένα ερώτημα που έμπαινε και δεν απαντήθηκε ποτέ. Όντως η δράση του κ. Ανδρουλάκη στρεφόταν κατά όλων αυτών κατά της εθνικής ασφάλειας και άρα δεν μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά επ' αυτού. Βέβαια. Και μάλιστα δεν μπορούμε να συζητάμε και για το από κινητής τηλεφωνίας. Βεβαίως. Απλά έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να μιλήσω γιατί να πω πολλά πράγματα από αυτά που υπόθηκαν στην Επιτροπή ακριβώς γιατί δεσμευόμαστε από τον νόμο ότι έχουμε και εμείς το θέμα της εχεμήθειας και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της Επιτροπής, της λειτουργίας της Επιτροπής αλλά και εκ των υστέρων και ΕΣΑΗ. Αυτά όμως που θέλω να πω είναι ότι να σας διαβεβαιώσω ότι και είναι κάτι που μπορεί να υποθεί, είναι ότι ο κύριος Ράμος, γιατί έχει γραφτεί κιόλας, ο κύριος Ράμος αυτό που μας βεβαίωσε μάλλον, είναι ότι δεν παρακολουθεί τουλάχιστον από τον έλεγχο που έχει κάνει εκείνος, κανένα πολιτικό πρόσωπο, κανένας πολιτικός, κανένας πρώην υπουργός και κανένα πολιτικό κόμμα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ακούστηκαν και άλλα σχετικά με την κατάθεση του κυρίου Ράμου. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό, μπορούμε να τα αναφέρουμε.
όπως και οι έμεσες απειλές που δέχθηκε από τον κύριο Μαρκόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι γράφτηκε τουλάχιστον. Κοιτάξτε, ήταν μια διαδικασία που θα μου επιτρέψει να πω, εγώ ντράπηκα που είμαι κοινοβουλευτικός. Το λέω ευθέως, διότι όταν έχεις έναν οποιονδήποτε μάρτυρο, δεν έχει σημασία, οφείλεις καταρχήν από τη θέση ως κοινοβουλευτικός να τον σεβαστείς, να κάνεις τη δουλειά σου με τον τρόπο που πρέπει να την κάνεις, να κάνεις τις ερωτήσεις και μακριά εκεί. Το να τον πιέζεις, να υπάρχει ένα σχετικό bullying, και αυτό το bullying γινόταν και προς συναδέλφισσα, για τις ερωτήσεις που έκανε, να ειρωνεύεις κτλ. Νομίζω ότι δεν μας τιμούν για τη θέση την οποία κατέχουμε και την οποία μας έδωσε ο ελληνικός λαός. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Εμένα προσωπικά με έβγαλε πολλές φορές έξω από τα ρούχα μου. Προσπάθησα να κρατηθώ, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, προσπάθησα να κρατηθώ ψύχραιμη και σε ένα επίπεδο πραγματικά και να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται εκεί μέσα. Και φυσικά αυτό θα το δείτε αποτυπωμένο και στην έκθεση την οποία θα κάνω στο τέλος και την οποία θα προτείνω στο κάμπο μου για να την καταθέσουμε. Πάντως από την πρώτη στιγμή, έτσι, ήταν σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε και καταστροφή του φακέλου, όλο τυχαίως την ίδια μέρα που έκανε την καταγγελία ο κύριος Ανδρουλάκης. Μιλάμε δηλαδή για πράγματα που επισιούν και ποινικές ευθύνες. Ακριβώς. Αυτό το επιβεβαίωσε και ο κύριος Ράμος. Βεβαίως υπόθηκε από όλους για τα διαδικαστικά, τώρα σας λέω ότι έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, καταστρέφεται από τη στιγμή που ο δίσκος γεμίζει, άρα καταστρέφεται αμέσως. Εκείνα που μένουν είναι οι έγγραφες, ας το πούμε, καταθέσεις, γιατί όλα αυτά σημειώνονται και σε κείμενα τα οποία μπαίνουν σε φάκελους και παραμένουν. Αυτά δεν έχουν καταστραφεί, αλλά το ηλεκτρονικό και τα ηλεκτρονικό αρχείο έχει καταστραφεί. Τώρα το να πάει ο κύριος Ανδρουλάκης, όπως κάποιοι προτείνανε, να πάει και να ζητήσει, παραδείγματος χάρη, όπως μας είπε ο κύριος Δεμήρης κάποια στιγμή, μπορεί να πάει και να ζητήσει να ενημερωθεί από κοντά για όλα αυτά, νομίζω ότι δεν συνάδει με την εικόνα ενός αρχηγού κόμματος, ο οποίος θα πάει να ενημερωθεί όχι για όλα τα θέματα, αλλά για όσα του επιτρέπονται να ενημερωθεί. Καταλαβαίνετε τώρα το περίεργο της ιστορίας. Δηλαδή, μπορείς να ενημερωθείς, αλλά δεν μπορείς να ενημερωθείς για όλα. Για όσους σου επιτρέπουν. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω, αν μου επιτρέπετε, το λάθος έχει γίνει από την αρχή, διότι ο κύριος Πρωθυπουργός, βάσει του νόμου, θα μπορούσε να άρει το απόρριτο και να είναι πολύ πιο εύκολες οι διαδικασίες και η λειτουργία της Επιτροπής. Ναι, προφανώς δεν ήταν αυτή η πρόθεση του Πρωθυπουργού, ο οποίος σαφώς έχει και την πολιτική ευθύνη, καθώς ήταν η επιλογή του να υπαγάγει την ΕΥΠ στην δικαιοδοσία του. Από τη στιγμή που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανε. Έτσι. Ακριβώς. Αντικειμενικά έχει την πολιτική ευθύνη ο Πρωθυπουργός. Το θέμα βέβαια παραμένει και τι ακριβώς γίνεται και τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον σε σχέση με την ΕΥΠ πάντα. Πάντως αυτό το όντως τεράστιο σκάνδαλο, που δεν έχει και μεγάλη σημασία. Εδώ έχουν γραφτεί δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων διεθνώς, και εδώ απλά πρέπει να το ξεχάσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί η διερεύνησή του και ίσως δικαστικά, δεν ξέρω. Νομίζω και να θέλουν να σταματήσουν, αν με επιτρέπετε, κύριε Μπλή, και να θέλουν να σταματήσουν τη διερεύνηση. Δεν μπορούν, γιατί μπορεί να κλείσει αυτή η επιτροπή. Αλλά όπως ξέρετε, έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mm-hmm. Και η αρμόδια επιτροπή, αν παρακολουθήσατε. Και ανοιχτή μάλιστα συνεδρίαση. Εδώ βέβαια δεν μπήκαμε στον κόπο να τη μεταδώσουμε. Ακριβώς. Κάνανε κάποιες προσπάθειες να μην έρθει η επιτροπή εδώ, αλλά νομίζω επίκειται ένα ταξίδι των αρμοδίων της επιτροπής εδώ. Οπότε πιστεύω ότι θα ξανασυνεχίσει αυτή η διαδικασία. Δεν μπορεί να σταματήσει έτσι εύκολα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι μας έχουμε ζητήσει να
συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την επόμενη καταγγελία που έχει γίνει από την πλευρά του κ. Σπύρτζη. Διότι στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπως ξέρετε και από τον νόμο, δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί το απόρριτο. Πρέπει ό,τι στοιχεία έχει τέλος πάντων να τα δώσει και να τα δώσει χωρίς δεύτερη συζήτηση. Και αυτό που θέλω πραγματικά να τονίσω και να πω είναι ότι πρέπει να δούμε ξανά το θέμα του απορρίτου. Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει, δεν ισχύει. Γιατί ακριβώς θέλω να σας πω επίσης ότι επειδή είναι και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών και επειδή και εκεί διαχειριζόμαστε διαβαθμισμένα έγγραφα και απόρριτες πληροφορίες, δεν υπάρχει απόρριτο με την έννοια που μπήκε σε αυτή την Επιτροπή, την εξεταστική που δεν θα έπρεπε κιόλας να υπάρχει. Συζητάμε ανοιχτά, με κλειστές τις πόρτες πάντα, χωρίς κανείς να βγει έξω να πει οτιδήποτε συζητάμε μέσα, γιατί εκεί είναι θέματα εθνικής ασφάλειας. Έχει να κάνει με τη χώρα, με την εθνική της ασφάλεια, την αμυντική της δύναμη κτλ. Άρα θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, επιτέλους να σοβαρευτούμε όλοι και να δούμε το θέμα στην πραγματική του διάσταση, γιατί είναι θέμα δημοκρατίας, έχει να κάνει με την ελευθερία του ατόμου, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα και έχει να κάνει φυσικά και με την πολύ σωστή λειτουργία των θεσμών. Και στους οποίους φυσικά και θα πρέπει να τους προστατέψουμε. Ναι, είναι σαφές ότι πρόκειται βασικά για θέμα δημοκρατίας και η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αυτούς ακριβώς τους λόγους ότι έχει μετέλθει κάθε μέσο για να παρακάμψει αυτή την ιστορία, δεν πρέπει να βγει αλόβητη από αυτή την διαδικασία, κυρία Σακόραφα. Νομίζω ότι ήδη έχει πληγεί η αξιοπιστία της μέσα από αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς και με τους ακροατές σας που έχετε, πιστεύω, μια ανοιχτή επικοινωνία. Ήδη έχει πληγεί η αξιοπιστία της. Το θέμα είναι όλοι εμείς οι οποίοι υπηρετούμε αυτούς τους θεσμούς ή μπορούμε να κάνουμε περισσότερο από όλα αυτά. Εμείς τον αγώνα μας θα τον δώσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη αναφέρθηκε και ο κύριος Ράμος, εγώ θα πάω μέχρι το τέλος στη διαδικασία με την έννοια ότι θα ψάξω να δω τι ακριβώς έχει γίνει, δεν θα το αφήσω εδώ. Νομίζω είναι και δική μας ευθύνη να συνεχίσουμε σε αυτή τη διαδικασία και να μην περιοριστούμε στο να κλείσουμε την Εξεταστική Επιτροπή με ένα πόρισμα το οποίο, όπως ξέρετε πολύ καλά, συνηθίζεται, το κάθε κόμμα βγάζει. Βγάζει το δικό του, ναι. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Δηλαδή, δυστυχώς το είδαμε ακόμα μια φορά και σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία, κυρία Σακοράφα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και σας καλό απόγευμα. Γεια χαρά.